Συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο περικλεί πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με διάφορες και ποικίλες ρυθμίσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν διευθετήσεις, παρατάσεις, εφαρμογής διαφόρων δηλαδή ζητημάτων, στα πλαίσια όμως άσκησης μιας πολιτικής σε συνέχιση των προηγούμενων πολιτικών, των προηγούμενων κυβερνήσεων και στα πλαίσια φυσικά των δεσμεύσεων και των στρατηγικών επιλογών Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, που όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφορές. Σε αυτή την κατεύθυνση και υπηρετώντας αυτή την κατεύθυνση, το ζήτημα του ΚΕΘΕΑ, που κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μια απαράδεκτη και προκλητική διάταξη και ενέργεια μέσω της ΠΝΠ, μέσω της οποίας προωθείται η κατάργηση του αυτοδιοίκητου και η αλλαγή του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, με πρόσχημα, όπως αναφέρεται εξάλλου στην νομοσία, την αποκατάσταση της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι προβλέπεται ο διορισμός του 7-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα το δουσού του ΚΕΘΕΑ εκλεγόταν με συλλογικές διαδικασίες από τους εργαζόμενους, τους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους, με εθελοντική και χωρίς αμοιβή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Υπουργός θα κάνει κουμάντο για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ, τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα, ο Υπουργός, το ζήσαμε αυτό στην διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου στις επιτροπές, προκειμένου να υποστηρίξει την επιλογή αυτή, να πείσει, αν θέλετε, επιδόθηκε, και μάλιστα ακούσαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, επιδόθηκε λοιπόν ή επιδόθηκε, αν θέλετε, η κυβέρνηση σε μια επίθεση και προσπάθεια συκοφάντησης, υπονόμευσης με όχημα τη σκανδαλολογία, το σημαντικό έργο του ΚΕΘΕΑ. Θεωρούμε πως η κατάργηση του αυτοδιοίκητου έχει μια πολυεπίπεδη πολιτική και ιδεολογική στόχευση, αφού έχει να κάνει με όλη τη θεραπευτική φιλοσοφία του οργανισμού, που πατά στη συλλογική δράση και συλλογική ανάληψη ευθύνες. Ζητήματα που αποτελούν βασικό εργαλείο της λειτουργίας των θεραπευτικών κοινοτήτων από την ίδρυσή τους. Και μιλάμε για ένα οργανισμό, το ΚΕΘΕΑ, με ένα δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα εδώ και 4 δεκαετίες, με δωρεάν προγράμματα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, αφού βγαίνουν καθαροί, χωρίς δηλαδή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο, αλλά και χιλιάδες έως σήμερα από το δρόμο των ναρκωτικών. Να είναι λειτουργικά δηλαδή, εντάσσονται λειτουργικά στην κοινωνική ζωή και δράση. Και αυτά παρά τις τεράστιες δυσκολίες, όπως πρώτον το πετσόκωμα του κρατικού προϋπολογισμού από όλες τις έως τώρα κυβερνήσεις, που ενδεικτικά την τελευταία δεκαετία μειώθηκε η χρηματοδότηση κατά 25% και 7% την τελευταία χρονιά. Δεύτερον, την άρνηση των κυβερνήσεων για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αποτέλεσμα, την ίδια, την τελευταία δεκαετία, το προσωπικό να έχει μειωθεί κατά 20%. Προσλήψεις είχαν να γίνουν από το 2009, γίνανε το 2017-35. Ενώ έχουν γίνει καθεστώς οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, που από το 2009 αντιπροσωπεύουν σταθερά κάθε έτος περίπου το 11% του συνόλου των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ. Γεγονός που δημιουργεί και γίνεται κατανοητό στον καθένα, δημιουργεί και τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες που παρέχουν οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ. Τρίτον, τα εμπόδια που ορθώνονται από τις κυβερνήσεις απέναντι στην ανάγκη να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν νέες μονάδες του ΚΕΘΕΑ στη χώρα, παρά τα επιτακτικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, φορέων κτλ. Αφού τα οξυμένα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα δίνουν πλέον επιδημικές διαστάσεις στη χρήση των ναρκωτικών. Και αυτή η πολιτική στη χώρα μας υπηρετήθηκε διαχρονικά, διαδοχικά και σταδιακά από όλες τις κυβερνήσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί και η χώρα μας με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, αφού όλα τα άλλα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν στο μοντέλο ιατρικοποίησης της εξάρτησης, συμβάλλοντας με τις πολιτικές, με τις θέσεις τους, στο άνοιγμα του δρόμου για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Συνεπώς, η ομή παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι διόλου τυχαία, ούτε η στιγμή που επιλέγει να γίνει, αλλά πρόκειται ακριβώς για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής αυτής, της στρατηγικής επιλογής,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, που στοχεύει στην υποβάθμιση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, στρώνοντας το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, της προώθησης νομιμοποίησης της πώλησης, της χρήσης και της καλλιέργειας κάναβης, ενώ η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης έρχεται να προστεθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ουσιαστικά δρομολόγησε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος οργανισμός να μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων αποκατάστασης. Έτσι, η φιλοσοφία, ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ μπορεί να μην αμφισβητήθηκε ευθέως, όμως το αμφισβητούσαν στην πράξη με την πολιτική τους όλες οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα. Υπήρχε το ΚΕΘΕΑ, φτιάχτηκε ο ΚΑΝΑ, πριν λίγο φτιάχτηκαν οι χώροι ελεγχόμενης χρήσης. Συνεπώς, δεν φτάσαμε ξαφνικά σε αυτήν τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και αυτό γίνεται στη βάση της σύγκρουσης δύο βασικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Το ΚΕΘΕΑ υπηρετεί μια συγκεκριμένη αντίληψη ενάντια στην τοξικοεξάρτηση. Γι' αυτό και θέλουν να το ξυλώσουν τελείως, πριονίζοντας τα θεμέλια της απεξάρτησης με θύματα χιλιάδες χρήστες, που τους στερεί το δικαίωμα να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους που βιώνουν την αβεβαιότητα. Γιατί μπορεί το πολυπαραγωγικό φαινόμενο των ναρκωτικών ως κοινωνικό φαινόμενο να έχει τη βάση του και την έχει στην καπιταλιστική κοινωνία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τοξικομανής δεν μπορεί σήμερα να αλλάξει τη ζωή του. Και πάνω σε αυτή τη βάση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρεί πως το βάρος της διεκδίκησης από το εργατικό κίνημα, από το εργατικό λαϊκό κίνημα, πρέπει να ρηχτεί ακριβώς στην πολιτική μείωση της ζήτησης. Δηλαδή στην πρωτογενή πρόληψη, στη δημιουργία πανελλαδικού δημόσιου φορέα με αποκλειστικά δημόσια παροχή υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης, ενταγμένο στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας, με πλήρη όμως χρηματοδότηση από το κράτος και την εξασφάλιση του επαρκούς επιστημονικού, δυναμικού, προσωπικού κτλ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν καταψηφίζει, όπως το καταθέσαμε ξανά την άποψή μας και στις επιτροπές, καταψηφίζει τη συγκεκριμένη διάταξη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το άρθρο το συγκεκριμένο για το ΚΕΘΕΑ, και καλούμε, όπως κάναμε και στην Επιτροπή, την κυβέρνηση να την αποσύρει. Στηρίζουμε την ουσιαστική λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, του αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και διεκδικούμε την ενίσχυση της δράσης του με νέες μονάδες, με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα και μονάδες του ΚΕΘΕΑ και όχι να έχουν ημερομηνία λήξης, όπως λήγουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ακριβώς τον ίδιο στόχο και στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής ξεδιπλώνεται, αν θέλετε, και το ζήτημα της ακύρωσης, μάλλον της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς ρωτάμε, σε ποιο πλαίσιο, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, σε ποιο πλαίσιο γίνεται και αυτή η κίνηση από την παρούσα κυβέρνηση και άλλα και αντίστοιχα στο παρελθόν. Μέσα στο οποίο λοιπόν προγραμματίζονται οι κινήσεις και της κυβέρνησης. Ποιο είναι το πλαίσιο? Αφορά την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας και της ενέργειας στο πλαίσιο των ανταγωνισμών μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια, που προωθείται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από όλες τις κυβερνήσεις, αξιοποιώντας φυσικά και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως βασικό εργαλείο. Πού οδήγησε αυτή η πολιτική, οδήγησε και πού θα οδηγήσει? Πού οδήγησε λοιπόν? Οδήγησε, παρά τις όποιες κορώνες που ακούγαμε και ακούμε για βελτίωση μέσα από τον ανταγωνισμό, σε δραματικές αντιλαϊκές επιπτώσεις. Μοναδική κερδισμένη, μία χούφτα μεγάλων ομίλων που επενδύουν στην ηλεκτρική ενέργεια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τους υπέροχους λογαριασμούς που καταβάλουν τα λαϊκά στρώματα. Από την άλλη, έχουμε το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο. Αποτέλεσμα, για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, ένα βασικό αγαθό όπως το ηλεκτρικό ρεύμα τίνει να γίνει είδος πολυτελείας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι και με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που αυστηροποίησε τα κριτήρια, περίπου 120.000 νοικοκυριά έμειναν εκτός ακόμα και αυτού του κοινωνικού τιμολογίου, το οποίο μάλιστα
Η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα το χαρακτηρίζει ως στρέβλωση της αγοράς. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η ΔΕΗ παράγει με χαμηλό κόστος από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά, που θα μπορούσε να διατίθεται στα λαϊκά στρώματα σε χαμηλές τιμές, και παράλληλα το παραχωρεί σε τιμές ακόμα πιο χαμηλές από το κόστος τους στους ιδιώτες, οι οποίοι το επαναπολούν σε τρίτους ή και στη ΔΕΗ σε πολλαπλάσιες τιμές από αυτές που το αγόρασαν φυσικά. Στόχος λοιπόν αυτής της πολιτικής, αυτής της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων, η στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, στον χώρο της ενέργειας. Με τους εργαζόμενους όμως του κλάδου και τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν συνεχώς και θα πληρώνουν στο διενικές για να πληρώνουν το λογαριασμό. Σε ό,τι αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς και την παράτηση των προθεσμιών, εδώ διαιωνίζονται οι αρνητικές συνθήκες εμπορίας και εκμετάλλευσης υλοτομούμενης ξυλίας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμμετοχής αυτούς και εμπόρων ξυλίας, που ψηφίστηκαν μάλιστα στο νέο αναπτυξιακό νόμο, το νόμο επενδύο. Για τις υδετοκαλλιέργειες, είχε ξαναψηφιστεί βέβαια παράταση το 2006, πάλι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα δίνεται εκ νέου παράταση στη διαδικασία χωροθέτησης των υδατοκαλλιουργιών. Στην ουσία αφορά μεγάλες επιχειρήσεις και τη διευθέτηση χωροθέτησης των επενδύσεών τους με ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την ασυδοσία, προς όφελος ακριβώς αυτής της διευκόλυνσης, της κατεύθυνσης διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στις υδατοκαλλιέργειες. Με τους εργαζόμενους σημειωτέων στον κλάδο να διεκδικούν και να είναι σε κινητοποιήσεις από το Σεπτέμβριο και να προσπαθούν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας, να προσπαθούν και να αγωνίζονται να διασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Τον ίδιο ακριβώς στόχο εξυπηρετούν και οι ρυθμίσεις που από την πρώτη στιγμή βέβαια εξέτασε η κυβέρνηση, δείχνοντας μάλιστα και γρήγορα τα ανακλαστικά για την απαλλαγή των μεγαλοξενοδόχων από το τέλος διαμονής και τις ρυθμίσεις στην καταβολή του ΦΠΑ λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook. Ενώ τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον κλάδο σε καμία περίπτωση, το είπαμε και στην Επιτροπή, δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και μάλιστα προτείναμε και στην Επιτροπή, και ακόμα μία φορά από αυτό το βήμα, κανένας εργαζόμενος, λέμε, είτε σε ξενοδοχειακή μονάδα διαχείρισης της Thomas Cook, είτε σε ξενοδοχειακά μονάδες, καταλήμματα κτλ. Που είχαν σχέση με τον όμιλο αυτό, με την Thomas Cook, να μην μείνει απλήρωτος και ανασφάλιστος. Και να δοθεί βεβαίως έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ σε όσους έμειναν άνεργοι είτε απλήρωτοι. Όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν το επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και περιορισμούς, να διασφαλιστούν άμεσα οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, να πάρθουν μέτρα προστασίας ενάντια σε ενδεχόμενες κατασχέσεις είτε διακοπές κτλ. Και αυτές οι κατασχέσεις μπορούν να αφορούν τράπεζες, απλήρωτους λογαριασμούς δηλαδή και πάει λέγοντας. Προστασία παράλληλα των μικρών επαγγελματιών που κινδυνεύουν με χρεοκοπία και γίνεται λόγος για τα μικρά καταλήμματα ή βιοτέχνες, παρασκευαστές και προμηθευτές των ξενοδοχείων που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook. Την ίδια κατεύθυνση υπηρετούν και οι ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία. Ρυθμίσεις δηλαδή που εντάσσονται και αυτές σε ποιο? Στο πλαίσιο του νόμου Σταθάκη, με τον οποίο ξυλώνεται η όποια προστασία μέχρι τέλος του χρόνου. Ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν το πλαίσιο επιτάχυνσης της διαδικασίας για εξόπληση των κόκκινων δανείων, με τον κίνδυνο βέβαια των πληστηριασμών να λειτουργεί εκβιαστικά. Πρόκειται για ρυθμίσεις που δεν ανακουφίζουν τις λαϊκές οικογένειες μέσα στο γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Και βέβαια, όπως και στην Επιτροπή, και από εδώ θα προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα, τις είχαμε καταθέσει και με τροπολογία, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή, ούτε καν συζητήθηκε από τα άλλα κόμματα. Είχαμε καταθέσει δηλαδή στο παρελθόν και αφορούσε μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στην κατεύθυνση μετάθεσης του βάρους όμως της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους, προβλέποντας συγχρόνως τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες. Όπως για παράδειγμα ενδεικτικά διαγραφή οφειλών, διαγραφή των ποσών των τόκων που ανακεφαλοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν, πάγωμα οφειλών, αναστολή πληρωμών καθώς και μείωση οφειλών σε κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων άλλων παραγωγικών τάξεων, πάυση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους
των πιστωτικών ιδρυμάτων ενάντια στις λαϊκές οικογένειες. Και επειδή έχουμε και τροπολογίες, μάλιστα η μία κατατέθηκε στα πλαίσια των Επιτροπών. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα-δύο λεπτά. Προφανώς στις δευτερολογίες θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα προφανώς για τις τροπολογίες. Κύριε συνάδελφε, σε όλους επιτρέψαμε 2 με 3 λεπτά στους ηγητές. Ένα-δύο λεπτά μόνο. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις τροπολογίες εξάλλου. Θα αναφερθώ λίγο στην τροπολογία που, για την κοστολόγηση αναδρομικά στην ουσία των φαρμάκων, για τη διαμόρφωση της τιμής των φαρμάκων. Από αυτή τη ρύθμιση, κατά τη γνώμη μας, όπως και από όλες τις προηγούμενες εξάλλου ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, οι ασθενείς δεν έχουν να ωφεληθούν τίποτα. Πρόκειται για ρυθμίσεις στη βάση του φαρμάκου εμπορεύματος, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και των κανόνων που ευνοεί περισσότερο ή λιγότερο με τις όποιες ρυθμίσεις που ευνοούνται περισσότερο ή λιγότερο με τις όποιες ρυθμίσεις γίνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είτε προηγούμενα είτε την παρούσα, σε διάφορα τμήματα του κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου. Οι ασθενείς όμως θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά τα φάρμακα, το φάρμακο εμπόρευμα δηλαδή. Οι δαπάνες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και πολύ καλά γνωρίζετε όλοι τα στοιχεία. Με τα μέτρα του εξορθολογισμού του περίφημου και της μείωσης στην ουσία της ασφαλιστικής και κρατικής δαπάνης για το φάρμακο, οι Έλληνες σήμερα πληρώνουν κατά 44% περισσότερο από ό,τι το 2009, ενώ κράτος και ασφαλιστικά ταμεία κατά 57% λιγότερο, κάνοντας δηλαδή το φάρμακο φαρμάκι. Και βεβαίως εμείς προτάσουμε και προβάλλουμε ότι από τη στιγμή που το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει αυτό να χορηγείται δωρεάν στο λαό μας, σε όλο το λαό μας, χωρίς καμία συμμετοχή στην πληρωμή τους από τους ασθενείς, στην κατάργηση των διαφόρων ληστών που οδηγούν στην ουσία στην πληρωμή κατά 100% της δαπάνης για τα φάρμακα. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετηθούμε στην δευτερολογία. Επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.